Ωραία, αν δοκιμάσουμε τώρα να συγκρίνουμε τις κεντρικότητες των κόμβων, θα διαπιστώσουμε ότι τα μέτρα κεντρικότητας είναι συνήθως θετικά συσχετισμένα. Ενώ αν δεν είναι θετικά συσχετισμένα, τότε εύκολα να συμπεραίνουμε ότι υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό. Οπότε, αν δοκιμάσουμε να συγκρίνουμε το βαθμό ως προς την εγκύτητα και την ενδιάμεση και αντίστοιχα την εγκύτητα ως προ το βαθμό και την ενδιάμεση και την ενδιάμεση προ τα άλλα δύο, θα διαπιστώσουμε ότι όταν έχουμε υψηλό βαθμό, υπενθυμίζω ότι η κεντρικότητα βαθμού είναι το πλήθο των ακμών που συνδέουν μία κορυφή με του γείτονέ τη. Δηλαδή, κορυφές με περισσότερες συνδέσεις έχουν εναλλακτικούς τρόπους διακίνησης πληροφορίας. Άρα, όταν έχω υψηλό βαθμό και χαμηλή εγκύτητα χαμηλή εγκύτητα, κεντρικότητα εγκύτητας σημαίνει η ικανότητα μιας κορυφής να διαδίδει προς τις υπόλοιπες κορυφές αν θυμόσαστε οπότε όταν έχω υψηλό βαθμό δηλαδή όταν έχω πολλές ακμές που συνδέουν μια κορυφή με τις γειτονές της αλλά συγχρόνως έχω και χαμηλή κεντρικότητα εγκύτητας δηλαδή μια έχει μειωμένη ικανότητα μια κορυφή να διαδίδει προς τι άλλες κορυφές, αυτό σημαίνει ότι η κορυφή ανήκει σε μια ομάδα που βρίσκεται σε απόσταση από τον υπόλοιπο γράφο. Ενώ αν έχω υψηλό βαθμό αλλά χαμηλή ενδιάμεση, ενδιάμεση κεντρικότητα, θυμίζω, είναι οι κορυφές που υπάρχουν επάνω α, σε μονοπάτια. Οπότε, οι κορυφές μεγάλες κεντρικότητας είναι σημαντικές για την επικοινωνία και κορυφές επάνω σε πολλά μονοπάτια έχουν μεγαλύτερη ενδιάμεση κεντρικότητα. Αν έχω λοιπόν υψηλό βαθμό, δηλαδή μεγάλο πλήθος ακμών που συνδέουν μια κορυφή με τους γειτονές και συγχρόνως έχω χαμηλή ενδιάμεση κεντρικότητα, αυτό σημαίνει ότι οι συνδέσει τη κορυφή είναι περιττέ, δεν έχουν νόημα γιατί η ροή τη πληροφορία τον παρακάμπτει. Αν έχω τώρα υψηλή εγκύτητα και έχω χαμηλό βαθμό, δηλαδή έχω υψηλή κεντρικότητα εγκύτητας, δηλαδή έχω α, υψηλή ικανότητα μιας κορυφής να διαδίδει προς τις υπόλοιπες κορυφές, αλλά έχω χαμηλό βαθμό, έχω μικρό πλήθος ακμών που συνδέουν την κορυφή με τους γειτονές της, τότε σημαίνει ότι η κορυφή αυτή συνδέεται με σημαντικούς παίκτες εφόσον έχω συγχρόνως, παναλαμβάνω, μία χαμηλή κεντρικότητα βαθμού, άρα το πλήθος των ακμών που συνδέουν μία κορυφή με τους γειτονές της είναι μικρό, αλλά συγχρόνως έχω υψηλή κεντρικότητα α, δηλαδή έχω μία κορυφή που βρίσκεται που είναι σημαντική για την επικοινωνία, αυτό σημαίνει ότι η κορυφή συνδέεται με σημαντικούς παίκτε, με άλλες σημαντικές κορυφές. Ενώ αν έχω υψηλή εγκύτητα και χαμηλή ενδιάμεση, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολλά μονοπάτια, η κορυφή είναι κοντά σε πολλές κορυφές, αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες κορυφές. Δηλαδή σημαίνει ότι α, δεν είναι σημαντική για την επικοινωνία, εφόσον έχει ενδιάμεση χαμηλή κεντρικότητα, αλλά συγχρόνως επειδή έχει υψηλή εγκύτητα, μου λέει ότι, αυτή η κεντρικ... ότι έχει ψηλή ικανότητα της κορυφής να διαδίδει προς τις υπόλοιπες κορυφές. Και τέλος, υψηλή ενδιάμεση αλλά χαμηλός βαθμός σημαίνει ότι οι λίγες συνδέσεις της κορυφής είναι βασικές για τη ροή της πληροφορίας. Έτσι έχουμε λίγες συνδέσεις, χαμηλό βαθμό, αλλά έχουμε υψηλή ενδιάμεση που σημαίνει ότι είναι σημαντική για την επικοινωνία. Άρα, για να είναι σημαντική για την επικοινωνία, Λίγε συνδέσει κορυφή είναι βασικέ για τη ροή τη πληροφορία. Ενώ αν έχω υψηλή ενδιάμεση και χαμηλή εγκύτητα, σημαίνει ότι έχω σπάνια κορυφή που μονοπολεί τι συνδέσει ενό μικρού συνόλου κορυφών προ πολλέ άλλε. Υψηλή ενδιάμεση, δηλαδή σημαντική για την επικοινωνία, αλλά χαμηλή εγκύτητα, δηλαδή η κεντρικότητα αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως η ικανότητα μίας κορυφής να διαδίδει προς τις υπόλοιπες κορυφές είναι χαμηλή. Επομένως, έχω μία σπάνια κορυφή που μονοπολεί τις συνδέσεις ενός μικρού συνόλου κορυφών προς πολλές άλλες. Οπότε, αν δοκιμάσουμε τώρα να δούμε την τοπικότητα προς την ολικότητα, που είναι κάτι που μας ενδιαφέρει. Η κεντρικότητα βαθμού είδαμε πως έχει ένα μειονέκτημα ότι ελέγχει το γράφο τοπικά. Ενώ οι υπόλοιπε κεντρικότητε ελέγχουν το γράφο πιο συνολικά και αυτό είναι σημαντικό. Εδώ βλέπετε ότι σε αυτό το γράφο οι κόκκινες κορυφές έχουν τον ίδιο βαθμό, αλλά οι γείτονέ του έχουν διαφορετικό βάρος και αυτό επηρεάζει τη σημαντικότητα των κορυφών, το πόσο κεντρικές πρέπει να είναι στο γράφο μας. Ένας αλγόριθμος τώρα, για να δοκιμάσουμε να βρούμε α, την κεντρικότητα ολικά σε ένα γράφο, είναι να αρχικοποιήσουμε όλες τις κορυφές α, με ένα, ότι δηλαδή η κεντρικότητα ισούται με τη μονάδα, και να επαναυπολογίζουμε το, α, την κεντρικότητα αφρίζοντας την κεντρικότητα των γειτονικών κόμβων. Και στη συνέχεια να επαναλάβουμε τη διαδικασία, θεωρώντας α, ένα επιπλέον επίπεδο γειτόνων. Για να το δούμε συγκεκριμένα αυτό, αρχικοποιούμε όλες τις κορυφές σε αυτό το παράδειγμα με ένα. Έχουμε αυτό το παράδειγμα του γράφου και αρχικοποιούμε όλες τις κορυφές με ένα. Στη συνέχεια τι κάνουμε, αθροίζουμε τους γειτονικούς κόμβους. Για παράδειγμα, αρχικά έχει 1, αλλά η επόμενη τιμή αυτού του κόμβου θα είναι 1, 2, 3, 4. Βλέπουμε, ήταν 1 όλοι οι κόμβοι είχαν κεντρικότητα 1. Αθρίζουμε τους γειτονικού κόμβου και αλλάζουμε την κεντρικότητα του κάθε κόμβου. Επομένω, εδώ. Είχε τέσσερι κόμβου γειτονικού, του θα θέσει να μέγνε 4. Ουσιαστικά αρίζουμε του πόσου γειτονικού κόμβου έχει κάθε κόμβο. Εδώ έχει 5. 1, 2, 3, 4, 5. Παναλαμβάνω την πρώτο διαφάνεια ήταν όλα είσα με την μονάδα. Στη συνέχεια, αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι αφού βρούμε τι νέε κεντρικότητε ακρίζοντα τι αρχικέ κεντρικότητε των κόβων, επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία, δηλαδή πλέον. Αυτή η κεντρικότητα δεν θα είναι 4 αλλά θα εξελιχθεί σε 1, συν 2, συν 1, συν 1, δηλαδή θα γίνει 5. Ενώ αυτή η κεντρικότητα εδώ πέρα δεν θα είναι 3 αλλά θα είναι 2, που είναι γειτονικό κόμβος, συν 5, συν 5, άρα θα γίνει 12. Ενώ αυτή εδώ, α, αυτός εδώ ο κόμβος που έχει 4 θα έχει 5, συν 4, συν 4, συν 5. Επομένω, κάνοντα τα νέα θρήσματα, βλέπουμε ότι μέχρι α, σε αυτό το σημείο κεντρικό κόμβο είναι το 18. Είναι ο κόμβο που έχει εδώ πέρα κεντρικότητα 18. Βλέπω ότι έχω και άλλους κόμβους, Εδώ κεντρικότητα 13, εδώ κεντρικότητα 10 και πάλι λέγοντα. Επαναλαμβάνω την ίδια διαδικασία, και βλέπετε ότι πλέον θα αφήσω το 4 συν 4 συν 4 συν 7. Οπότε, 4 και 4 και 4 και 7 μου κάνει 19. Η νέα κεντρικότητα αυτού του κόμβου θα είναι 19. Ενώ αντίστοιχα αυτού του κόμβου θα είναι 10 συν 10 συν 7 συν 7 θα γίνει 34. Και ομοίω θα επανυπολογιστούν οι κεντρικότητες όλων των κορυφών του γράφου. Επομένως, βλέπουμε τις νέες κορυφές του γράφου. Αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ πέρα είναι ότι πλέον τη μεγαλύτερη κεντρικότητα την έχει αυτή η κορυφή και αυτή η κορυφή εδώ. Τρίτη είναι αυτή η κορυφή εδώ πέρα που έχω σημαδέψει ω κόκκινη και πολύ πιο κάτω είναι η άλλη κορυφή που είχε υψηλή κεντρικότητα βαθμού. Αν κάνω την ίδια διαδικασία ξανά όμως και αθρίσω τις κεντρικότητες των γειτονικών κόμβων θα δείτε ότι θα αλλάξουν τελείως οι αριθμοί πλέον η κεντρικότητα αυτού του κόμβου θα γίνει 152 γιατί έχω αθρήσει προηγουμένως 46 συν 46 συν 30 συν 30 ενώ αντίστοιχα οι κάτω κόμβοι θα αθρήσουν 31 συν 34 συν 10 συν 10 συν -10, -10, 10 οπότε πλέον είναι ξεκάθαρο ότι τη μεγαλύτερη κεντρικότητα την έχει αυτός εδώ ο κόμβος, ακολουθεί αυτός εδώ ο κόμβος ως δεύτερος και αυτή πλέον είναι στην τρίτη θέση, οπότε επαναλαμβάνοντας πολλές φορές τον ίδιο αλγόριθμο, μπορώ ξεκάθαρα να βρω ποιο είναι ο κεντρικός, ποιος έχει, ο ποιος κόμβος έχει τη μεγαλύτερη κεντρικότητα συνολικά στο γράφο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να, επανα... να δούμε πάρα πολύ γρήγορα επαναληπτικά τον αλγόριθμο. Αρχικοποιούμε, επαναλαμβάνω, όλες τις κορυφές με τη μονάδα. Επανυπολογίζουμε την κεντρικότητα αθρίζοντας κάθε φορά την κεντρικότητα των γειτόνων και την επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία ξανά και ξανά. Οπότε όλοι οι κόμβοι αρχικά έχουν τη μονάδα, επαναλαμβάνουν τη διαδικασία αθρίζοντας στου κόμβου. Άρα, αρχικά είχα 4, πλέον θα γίνει 5. Αντίστοιχα, εδώ θα γίνει 5. Αυτό εδώ θα γίνει 5 συν 5 συν 4 συν 4. Θα γίνει 18, επαναλαμβάνω τη διαδικασία που έδειξα πριν και θα γίνει αντίστοιχα θρίζοντας αυτούς τους κόμβους θα γίνει 19, ενώ αυτό θα γίνει 34. Εδώ βλέπουμε ότι Στιγμιαία φαίνονται ότι έχουν τη μεγαλύτερη κεντρικότητα αυτοί εδώ οι κόμβοι. Επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία όμως οι κεντρικότητε αλλάζουν. Και αν συνεχίσω να το επαναλαμβάνω θα είναι πιο ξεκάθαρο.